Ιστορικός Χρυσός διοργάνωσε μια ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στα φυτώρια Σερών Κωνσταντινίδη στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών και στόχων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Ελληνικός Χρυσός στα όρια του καλλικρατικού Δήμου Αριστοτέλειου. Ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καλλιέργειες τις οποίες όλοι τις ακούμε, είναι καινούργιες για τον ελληνικό χώρο, δεν τις γνωρίζουμε προφανώς. Επομένως ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να μάθουν αρκετές λεπτομέρειες και ως προς τον τρόπο φύτευσης, καλλιέργειας, σε τι συνθήκες ευδοκιμούν. Πήραν τις πρώτες συμβουλές, έγινε η πρώτη επαφή. Μιλήσαμε για τον τρόπο καλλιέργειας των εναλλακτικών φυτών όπως αρώνια, μύρτιλα, γκότζι, κράνα, φραγκοστάφυλλα. Έδειξαν έντονο ενδιαφέρον οι άνθρωποι. Τους φάνηκαν θετικά και ο τρόπος καλλιέργειας, η συγκομιδή, πώς θα γίνει από εκεί πέρα η αγορά του καρπού. Γεύτηκαν επίσης και καρπούς από τα προϊόντα τα οποία παράγουν αυτά τα φυτά. Ελπίζω να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ό,τι βλέπουμε εδώ υπάρχουν καινούριες καλλιέργειες οι οποίες είναι και αποδοτικές, χρειάζονται λιγότερη δουλειά, λιγότερα φάρμακα και έχουν μέλλον. Θέλουμε να μάθουμε για τις καινούργιες καλλιέργειες, τα καινούργια φυτά και πιστεύω πως υπάρχουν κάποιοι που θα ασχοληθούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Δεν είχαμε ιδέα μέχρι τώρα για αυτά τα φυτά. Ακούγαμε κάποιες φορές στην τηλεόραση, βλέπουμε σε διαφημιστικά έντυπα στα περιοδικά και ήρθαμε να δούμε από κοντά. Βεβαίως, πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι δραστηριότητες, όπως στα διπλανά τα χωριά αναπτύσσεται ο τουρισμός. Εμείς τουρισμό δεν έχουμε. Πρέπει να στραφούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι παράλληλα με τις άλλες ασχολίες να ασχοληθούμε και με τη γη. Είναι πολύ ουσιαστική αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός να φέρει τον κόσμο εδώ, να δουν με τα μάτια τους, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή, να ακούσουν με τα αυτιά τους από τους καθήλυνα αρμοδίους καλλιεργητές και παραγωγούς αυτών των δεδρυλίων τα πλεονεκτήματα και ενδεχομένως αν υπάρχουν και μειονεκτήματα. Και στην τελική απόφαση φυσικά θα την πάρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλειου που επισκέφθηκαν την περιοχή, αν θα θέλουν στα διαθέσιμα αγροτεμάχια τους στα χωριά της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής να ενασχοληθούν μελλοντικά με αυτές τις καλλιέργειες και να αυξήσουν την ετήσια οικονομική ως πρόσωπο σε σχέση με τις σημερινές ετήσιες καλλιέργειες με τις οποίες ασχολούνται. Η ανάπτυξη μιας χώρας θα έρθει μέσα από τη γεωργία. Άρα πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε σε κάτι το καινούργιο, σε κάτι το νέο, για να μπορέσει να έρθει και η ανάπτυξη αυτή. Είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε ώστε να μπει το πρώτο λιθαράκι στη γέφυρα ανάμεσα σε παραγωγούς ή εν δυνάμει παραγωγούς και διανομής και συνεργάτες.